τελειώσει να πλέκουμε το φορεματάκι μας, ήρθε η ώρα να πλέξουμε τα χαρακτηριστικά για το μονόκερο και τα λουλουδάκια, τα κέρατα, τα φτάκια για να ολοκληρώσουμε το στολή μας. Τώρα, για να πλέξω τα χαρακτηριστικά του μονόκερου θα χρειαστώ μαύρο λευκό και πράσινο κίτρινο και μπλε σε παστέλα αποχρώσεις. Αν σας ενδιαφέρει, το μπλε είναι ο κωδικός 189, ο κωδικός 189, το κίτρινο είναι το 250, για το πράσινο έχω χάσει το χαρτάκι του, γιατί το έχει χρησιμοποιήσει και κάπου αλλού, λευκό και μαύρο. Και ένα ακριλικό σε χρώμα χρυσό περίπου, το οποίο το φυλάω πάντα, δεν το χρησιμοποιώ πουθενά αλλού, για να έχω σε περίπτωση που χρειαστεί να πλέξω κέρατα για τους μονόκερους που μου ζητάει συνέχεια η Αθηνά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν να πλέκουμε τα στοιχεία του μονόκερου μας. Θα ξεκινήσουμε με τις βλεφαρίδες. Θα πλέξουμε δύο μαύρες βλεφαρίδες, αυτές εδώ, σχεδόν δεν φαίνονται. Θα τις πλέξουμε με ροζ χρώμα, με το χρώμα που έχουμε πλέξει στο φόρεμα, για να δούμε τι έχουμε κάνει. Πάμε να ξεκινήσουμε τις βλεφαρίδες, οι οποίες θα πλέξουμε με μαύρο χρώμα. Έχω ήδη πλέξει τις αλυσίδες και θέλω συνολικά 21. 21 αλυσίδες λοιπόν. Αφήνω την πρώτη αλυσίδα, ξεκινώ από τη δεύτερη και θα πλέξω συνολικά 5 άριχτα στη σειρά. 1 στην επόμενη αλυσίδα. 2 στην επόμενη. 3. 4, 5. Μετά από το 5ο άριχτο θα πλέξω 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3 και θα πλέξω πικό. Τι θα κάνω δηλαδή, θα βάλω το βελονάκι μου στην μπροστινή θηλιά από το άριχτο, εδώ, και στη θηλιά που είναι ακριβώς από κάτω του. Θα βάλω εδώ το βελονάκι μου και θα πλέξω βουβό για να δημιουργήσω την πρώτη βλεφαρίδα. Βάζω λοιπόν το βελονάκι μου στην μπροστινή θηλιά από το άριχτο και στη θηλιά που είναι ακριβώς από κάτω και πλέκω βουβό. Παίρνω δηλαδή την κλωστή, την περνάω μέσα από τις θηλιές αυτές και μέσα από τη θηλιά που έχω στο βελονάκι μου. Και η πρώτη βλεφαρίδα που είναι έτοιμη. Συνεχίζω από την αμέσως επόμενη αλυσίδα και πλέκω πάλι 5 άριχτα στη σειρά. 1 2 3 4, 5. Πλέκω 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3. Βάζω το βελονάκι μου στην μπροστινή θηλιά από το άριχτο και στη θηλιά που είναι ακριβώς από κάτω του και πλέκω βουβό. Συνεχίζω από την αμέσως επόμενη αλυσίδα και πλέκω πάλι 5 άριχτα στη σειρά. 1 2 3 4 5. Πλέκω πάλι 3 αλυσίδες στον αέρα, 1 2 3. Βάζω το βελονάκι μου στην μπροστινή θηλιά και στην ακριβώς από κάτω θηλιά από το άριχτο και πλέκω βουβό. Και θα πάω τώρα να πλέξω τα τελευταία 5 άριχτα της αλυσίδας μου. Ξεκινώντας από την αμέσως επόμενη αλυσίδα, 1, στην επόμενη αλυσίδα, 2, 3, 4 και στην τελευταία αλυσίδα το 5ο και τελευταίο άριχτο. Πλέκω αλυσίδα, κόβω μακριά την κλωστή, γιατί θα τη χρειαστώ για να ράψω επάνω στο πλεκτό. Τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Και μόλις πλέξαμε την πρώτη μας βλεφαρίδα. Έτσι είναι. Και πάνω στο πλεκτό μπορούμε να της δώσουμε όποιο σχήμα θέλουμε. Μπορεί να είναι πιο ανοιχτή, μπορεί να είναι με μεγαλύτερη καμπύλη, μπορείτε να την κάνετε όπως σας αρέσει. Θέλουμε να πλέξουμε λοιπόν δύο βλεφαρίδες σε μαύρο χρώμα και πάμε τώρα να δούμε πώς θα φτιάξουμε το κέρατο.
Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με το κέρατο. Και επειδή το νήμα είναι λίγο πιο λεπτό, το πάχος του είναι παρόμοιο με αυτό το αλιζέ έξτρα. Θα πλέξουμε βελονάκι νούμερο 3,5 γιατί θέλω να βγει σφιχτό το πλεκτό. Τώρα θα ξεκινήσω με το μαγικό μου κύκλο. Αν δεν γνωρίζετε να πλέκετε τον μαγικό κύκλο, θα μπορέσετε να ξεκινήσετε με 3 αλυσίδες. Θα πλέξετε βουβό στην πρώτη αλυσίδα και ό,τι θα πλέκω εγώ στο κέντρο του μαγικού μου κύκλου, θα το πλέξετε κι εσείς στο κέντρο του δαχτυλιδιού που θα δημιουργήσετε με τις αλυσίδες. Θα πάρω λοιπόν την κλωστή μου, θα τη γυρίσω μία φορά γύρω από τα δύο μου δάχτυλα και θα τη φέρω πάνω αριστερά. Βάζω το βελονάκι κάτω από τη δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή και την τραβά από κάτω. Γυρνάω μία φορά γύρω-γύρω το βελονάκι μου να δημιουργηθεί μία θηλιά. Πιάνω την αριστερή κλωστή, την περνάω μέσα από τη θηλιά και έχω ασφαλίσει το δαχτυλίδι μου. Ταυτόχρονα όμως έχω πλέξει και την πρώτη αλυσίδα που χρειάζομαι για το πλεκτό. Στο κέντρο λοιπόν του μαγικού μου κύκλου θα πάω και θα πλέξω μόνο δύο άριχτα. Ένα, δύο. Πιάνω την κλωστή με την οποία ξεκίνησα και την τραβάω να σφίξει τελείως. Τώρα, θα πλέξω μία αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό και θα βάλω το βελονάκι μέσα στο πρώτο άριχτο και θα πλέξω δύο άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο, ένα, στον ίδιο πόντο, 2 και στο δεύτερο άριχτο θα πλέξω και σε αυτό 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. 1 2 Στη δεύτερη σειρά λοιπόν πλέξαμε αυξήσεις. 2 άριχτα στο πρώτο άριχτο και άλλα 2 στο δεύτερο και έχω συνολικά 4 άριχτα. Και αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη σειρά με τις αυξήσεις μας, στην τρίτη και στην τέταρτη σειρά θα πλέξω από έναν πόντο σε κάθε πόντο. Πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό, ξεκινώντας από το πρώτο άριχτο θα πλέξω συνολικά 4 άριχτα, από ένα άριχτο σε κάθε πόντο. 1 2 3 και ο τελευταίος μου πόντος 4. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται το τριγωνάκι μας. Τώρα και στην τέταρτη σειρά θέλω να πλέξω από έναν πόντο σε κάθε πόντο. Πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό, ξεκινώντας από το πρώτο άριχτο πάλι, πλέκω ένα άριχτο σε κάθε πόντο. 1 2 3 4 Δηλαδή, αυτό που θα κάνουμε είναι στη μία σειρά θα πλέκουμε αυξήσεις, μετά δύο σειρές κανονικές, από έναν πόντο σε κάθε πόντο. Μία σειρά με αυξήσεις, δύο κανονικές. Μία με αυξήσεις, δύο κανονικές. Έχουμε πλέξει και την τέταρτη σειρά, δηλαδή τώρα στην πέμπτη θα πλέξω αύξηση, έκτη, έβδομη κανονικές. Όγδοη αύξηση, ένατη, δέκατη κανονικές. Εντέκατη αύξηση, δωδέκατη και δέκατη τρίτη κανονικές. Και συνεχίζω έτσι το πλεκτό μου. Πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό και θα ξεκινήσουμε την πέμπτη σειρά πλέκοντας αύξηση στον πρώτο και τελευταίο πόντο. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο θα πλέξω 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο, 1 στον ίδιο πόντο, 2 από 1 άριχτο στους επόμενους 2 πόντους, 3 στον επόμενο πόντο, 4 και στον τελευταίο πόντο αύξηση, 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. 1 στον ίδιο πόντο, 2. Πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό μου για να ξεκινήσω την έκτη σειρά που θα πλέξω από ένα άριχτο μέσα σε κάθε πόντο. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο, 1 2 3 4 5 6. Αλυσίδα. Γυρνάω το πλεκτό για να πλέξω και την 7η σειρά, όπου πάλι θα πλέξω από ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο. 1 2 3 4 5 6
Έχουμε φτάσει στην 7η σειρά, τώρα θα πλέξω αλυσίδα, θα γυρίσω για να ξεκινήσουμε την 8η σειρά όπου θα πλέξουμε αύξηση. 2 άριχτα στον πρώτο πόντο, 2 άριχτα στον τελευταίο, τα 6 άριχτα δηλαδή θα γίνουν 8 τώρα. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο θα πλέξω 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο, 1, 2, από 1 άριχτο στους επόμενους 4 πόντους, οπότε 3, 4, 5, 6 και στον τελευταίο πόντο αύξηση. 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. 7, 8. Πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό μου για να ξεκινήσουμε την 9η σειρά όπου θα πλέξουμε από έναν πόντο σε κάθε πόντο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό για να ξεκινήσουμε και την 10η σειρά, όπου πάλι θα πλέξουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και ο τελευταίος πόντος 8. Πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό για να ξεκινήσω την 11η σειρά στην οποία θα πλέξω αύξηση 2 άριχτα στον πρώτο, 2 στον τελευταίο. Τα 8 άριχτα δηλαδή στο τέλος αυτής της σειράς θα γίνουν 10. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο πλέκω 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. Από ένα άριχτο στους επόμενους 6. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Και στον τελευταίο πόντο αύξηση 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. 9, 10. Θα πλέξω αλυσίδα για να γυρίσω το πλεκτό μου και τώρα στην 12η και την 13η σειρά πλέκουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο για συνολικά 10 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό μου για να πλέξω και την επόμενη σειρά με 10 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αλυσίδα, γυρνάμε το πλεκτό μας, ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο πλέκω αύξηση, στον τελευταίο αύξηση και το καθεξής. Βλέπουμε πόσο ωραίο βγαίνει το κέρατο του μονοκερού μας. Ο λόγος που πλέκω αύξηση, ο λόγος που πλέκω από έναν πόντο σε κάθε πόντο για συνολικά 2 σειρές είναι για να βγει μακρύ το κέρατο. Αν δεν πλέκω αύξηση, αν δεν πλέκω 2 σειρές από έναν πόντο σε κάθε πόντο και μετά αύξηση, θα βγει στο σκελές το τρίγωνό μου, δηλαδή όλες οι μεριές θα είναι ίσες και όταν είχα φτάσει σε αυτό το σημείο είχε ήδη φτάσει το φάρδος του κέρατου περίπου εδώ πέρα. Οπότε πλέκουμε αύξηση σε κάθε τρίτη σειρά. Πλέκουμε δηλαδή 1-2 σειρές από έναν πόντο σε κάθε πόντο, στην τρίτη αύξηση. 1-2 σειρές από έναν πόντο σε κάθε πόντο, στην τρίτη αύξηση. Και συνεχίζω έτσι το πλεκτό μέχρι να τελειώσω να πλέκω το κέρατο στο μήκος που θέλω.
Όταν έχω τελειώσει να πλέκω και το δικό μου, θα ανοίξω να αναφέρω πόσες σειρές έχω πλέξει συνολικά, πόσους πόντους έχω στο τέλος του πλεκτού μου και να πλέξετε κι εσείς παρόμοιο κέρατο. Οπότε ξεκίνησα την πρώτη σειρά με 2 άριχτα. Στην δεύτερη έπλεξα αύξηση. Τρίτη, τέταρτη κανονική. Πέμπτη αύξηση. Έκτη, έβδομη κανονική. Όγδοη αύξηση. Ένατη, δέκατη κανονική. Εντέκατη αύξηση και ούτω καθεξής. Και κάθε φορά που πλέκουμε αύξηση, προσθέτουμε 2 επιπλέον πόντους στο πλεκτό μας. Δηλαδή, τα 8 θα γίνουν 10, τα 10 θα γίνουν 12 και ούτω καθεξής. Μόλις τελειώσω το κέρατο, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ολοκλήρωσα να πλέκω το κέρατό μου. Βλέπουμε πόσο ωραίο και πόσο όμορφα ανοίγει μέχρι κάτω. Έχω πλέξει συνολικά 28 σειρές, όπου οι τελευταίες 3 σειρές είναι η αύξηση που έφτασα στα 20 άριχτα και 1-2 σειρές κανονικές. Οπότε στην τελευταία σειρά έχω συνολικά 20 άριχτα και έχω πλέξει συνολικά 28 σειρές για το κέρατο. Για να κλείσουμε, έχω πλέξει αλυσίδα, κόβω αρκετά μακριά την κλωστή για να το ράψω επάνω στο πλεκτό μου. Τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα πλέξουμε τα αυτάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αυτάκια. Έχω ήδη ξεκινήσει πλέκοντας συνολικά 10 αλυσίδες με λευκό. Με λευκό θέλουμε να το πλέξουμε, θα είναι το πίσω μέρος του αυτιού. Και μετά με το ροζ που έχουμε πλέξει τη στολή μας, θα πλέξω τη μέσα μεριά του αυτιού. Θα πλέξουμε δηλαδή 2 κομμάτια, το ένα λίγο πιο μεγάλο και το άλλο λίγο πιο μικρό. Έχω πλέξει λοιπόν 10 αλυσίδες, ξεκινώντας από την δεύτερη και έχω επιστρέψει πάλι στο τεσάρι μου το βελονάκι. Ξεκινώντας από την δεύτερη αλυσίδα, θα πλέξουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο και συνολικά 9 πόντους. 1. Στην επόμενη. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ολοκλήρωσα την πρώτη σειρά με συνολικά 9 άριχτα. Τώρα θα πλέξω αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό και θα ξεκινήσω την δεύτερη σειρά, στην οποία θα πλέξω αύξηση στον πρώτο και τελευταίο πόντο για να έχω συνολικά 11 άριχτα. Βάζω το βελονάκι στον πρώτο πόντο και θα πλέξω 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. 1, στον ίδιο πόντο, 2. Συνεχίζω πλέκοντας από ένα άριχτο στους επόμενους 7. Οπότε 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και ένα άριχτο στους 2 τελευταίους πόντους. Και 2 άριχτα στον τελευταίο πόντο της σειράς. 9 και 10 στον ίδιο πόντο, 11. Ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη σειρά με 11 άριχτα. Αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό και από εδώ και πέρα δεν θα πλέξω άλλη αύξηση, αυτή εδώ ήταν η μόνη. Από εδώ και πέρα θα πλέκω από ένα άριχτο σε κάθε πόντο, ξεκινώντας από το πρώτο άριχτο της σειράς, και θα πλέξω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και ο τελευταίος μου πόντος, 11.
Ολοκλήρωσα την τρίτη σειρά με 11 άριχτα, τώρα θα συνεχίσω να μπλέκω μερικές σειρές ακόμα με 11 άριχτα, δηλαδή από ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Όταν θα έχω τελειώσει, θα ανοίξω το βίντεό μου, θα αναφέρω πόσες σειρές έχω πλέξει συνολικά μέχρι αυτό το σημείο και μετά θα δούμε πώς θα πλέξουμε τη μείωση για να κλείσουμε το αυτάκι μας στο πάνω μέρος. Οπότε από εδώ και πέρα ξεκινάω πάντα με μία λυσίδα, γυρνάω το πλεκτό και ένα άριχτο σε κάθε πόντο για να έχω συνολικά 11 άριχτα σε κάθε σειρά. Έχω τελειώσει να πλέκω μέχρι αυτό το σημείο. Είχαμε πλέξει μαζί μέχρι την τρίτη σειρά με συνολικά 11 άριχτα. Εγώ έχω πλέξει 8 ακόμα σειρές. 2, 4, 6, 8 με 11 άριχτα. Οπότε έχω συνολικά 11 σειρές αυτή τη στιγμή στο πλεκτό μου. Τις 3 πλέξαμε μαζί, τις 8 τις έπλεξα εκτός βίντεο. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Τώρα θα πλέξω μειώσεις στην 12η σειρά. Θα κλείσω 3 πόντους μαζί στην αρχή, 3 πόντους μαζί στο τέλος του πλεκτού. Και έχοντας κάνει αυτό, αφαίρω 2 πόντους από τη μία, 2 πόντους από την άλλη και θα μου μείνουν συνολικά 7 άριχτα. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Πλέκω αλυσίδα και γυρνάω το πλεκτό. Όταν κλείνω 3 πόντους μαζί στην αρχή ενός πλεκτού, 1, 2, 3, αφήνω τον πρώτο πόντο, τον μετράω όμως σαν ένα από τους 3 που κλείνω και κλείνω μόνο τον δεύτερο και τον τρίτο. Έτσι δεν μου κάνει σκαλοπατάκι στην αρχή του πλεκτού η μείωση. Οπότε 1 δεν μπαίνω, 2. Μπαίνω, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι, 3 μπαίνω, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι, έχω συνολικά 3 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί. Τώρα πλέκω από ένα άριχτο στους επόμενους 5 πόντους. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 5. Έχουμε 5 πόντους στη μέση και θα κλείσω και τους 3 τελευταίους μαζί. Τους 3 τελευταίους τους κλείνω κανονικά. Μπαίνω στον πρώτο, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Μπαίνω στον δεύτερο, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Μπαίνω στον τρίτο, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω συνολικά 4 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί. Άρα είχαμε 5 άριχτα στη μέση. Ένα άριχτο που μου έμεινε κλείνοντας τους 3 πρώτους πόντους, 6. Και ένα άριχτο που μου έμεινε κλείνοντας 3 τελευταίους, 7. Θα πλέξω μία λυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό μου για να ξεκινήσω την 13η σειρά, όπου θα έχω συνολικά 7 άριχτα. Πλέκω από ένα άριχτο σε κάθε πόντο. Άρα, ξεκινώντας από τον πρώτο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα πλέξω τώρα μία λυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό και στην 14η σειρά θα πλέξω πάλι μείωση. Θα κλείσω πάλι τους 3 πρώτους και τους 3 τελευταίους πόντους μαζί και θα μου μείνουν συνολικά 3 άριχτα στο πλεκτό μου. Οπότε θα κλείσω τους 3 πρώτους πόντους, 1 δεν μπαίνω. Στον δεύτερο μπαίνω, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Στον τρίτο μπαίνω και κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω 3 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί. Στη μέση θα πλέξω μόνο ένα άριχτο. Και τέλος θα κλείσω τους 3 τελευταίους πόντους της σειράς μαζί. Ο πρώτος, στον οποίο μπαίνω και κρατάω τη θηλιά. Δεύτερος μπαίνω, κρατάω τη θηλιά. Στον τρίτο μπαίνω, κρατάω τη θηλιά στο βελονάκι. Έχω συνολικά 4 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί. Πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό μου και απευθείας μετά από αυτή τη μείωση θα πάω και θα κλείσω τους 3 τελευταίους πόντους μαζί. Σε αυτή την περίπτωση θα μπω και στους 3. 1, 2, 3, έχω 4 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί. Και έχω αυτό εδώ σαν αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι, θα πλέξω αλυσίδα και θα πάω και θα πλέξω από ένα άριχτο σε κάθε πρώτο άριχτο από κάθε σειρά πηγαίνοντας προς τα κάτω, οριζόντια και μετά πηγαίνοντας προς τα πάνω. Ξεκινάμε. Ξεκινώ από τον πρώτο πόντο εδώ που έπλεξα την τελευταία σειρά την μείωσή μου και έχουμε 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και το τελευταίο άριχτο 15. Έχω πλέξει συνολικά 15 σειρές, άρα πηγαίνοντας προς τα κάτω μου έχουν βγει και 15 άριχτα. Τώρα, στον τελευταίο πόντο που μόλις έπλεξα, θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω άλλο ένα άριχτο. Για να δώσω γωνία, να ξεκινήσω να πλέκω οριζόντια. Τώρα, στην αρχή ξεκινήσαμε με 10 αλυσίδες, θα έχω όμως συνολικά 9 άριχτα πηγαίνοντας οριζόντια. Το πρώτο ήταν αυτό εδώ που μόλις έπλεξα, που έπλεξα τον δεύτερο μέσα στον ίδιο πόντο. Ξεκινώντας από την επόμενη αλυσίδα εδώ πέρα, θα πλέξω 1 στην επόμενη αλυσίδα, 2 στην επόμενη αλυσίδα, 3 στην επόμενη, 4, 5, 6, 7 και ο τελευταίος πόντος 8. Μαζί με το ένα επιπλέον άριχτο που έπλεξα στον τελευταίο πόντο εδώ, 9. Άρα έχω και τα 9 μου άριχτα πηγαίνοντας προς τα κάτω, όπως είχα και 9 άριχτα στην πρώτη σειρά. Τώρα, θα βάλω το βελονάκι μέσα στον ίδιο πόντο που μόλις έπλεξα την τελευταία μου, τον τελευταίο πόντο και θα πλέξω άλλο ένα άριχτο. Και ξεκινάω πλέκοντας, πηγαίνοντας προς τα πάνω. Πρέπει να έχω πάλι 15 άριχτα. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα. 10, 11, 12, 13, 14 και ο τελευταίος μου πόντος μέσα εδώ 15. Θα βάλω το βελονάκι μέσα στον επόμενο πόντο. Εδώ θα πλέξω ένα βουβό. Και το αυτάκι μας ολοκληρώθηκε το πρώτο. Πάμε να πλέξουμε το δεύτερο αυτάκι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, το λευκό σημείο. Και μόλις έχω τελειώσει να πλέκω και το δεύτερο, θα ανοίξω για να πλέξουμε και το ροζ που θα βάλουμε από πάνω του. Οπότε, με τον ίδιο τρόπο θα πλέξουμε και το δεύτερο. Θα πλέξω εδώ αλυσίδα, θα κόψω την κλωστή αρκετά μακριά, για να μπορέσω να το ράψω επάνω στο πλεκτό. Μόλις τελειώσω και το δεύτερο, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Έχω ολοκληρώσει να πλέκω και τα δύο μαύρα αυτάκια. Πάμε τώρα να πλέξουμε το ροζ που θα βάλουμε στη μέση. Η διαδικασία θα είναι ίδια, απλά οι πόντοι θα είναι λιγότεροι. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον αρχικό μου κόμπο και θα πλέξω 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα ξεκινήσω την πρώτη σειρά πλέκοντας από ένα άριχτο σε κάθε πόντο και θα έχω συνολικά 5 πόντους. Αφήνω την πρώτη αλυσίδα, βάζω το βελονάκι μου στην δεύτερη και πλέκω 1, 2, 3, 4, 5 άριχτα.
Μόλις τελειώσω την πρώτη σειρά, που έχω συνολικά 5 άριχτα, πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη σειρά, στην οποία θα πλέξουμε αύξηση. Θα πλέξω αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό και θα πλέξω 2 άριχτα μέσα στον πρώτο πόντο, 2 άριχτα στον τελευταίο, άρα τα 5 άριχτα θα γίνουν 7. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο, πλέκω 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο, 1 στον ίδιο πόντο, 2. Θα πλέξω από ένα άριχτο στους επόμενους 3, άρα 3, 4 και 5 και θα βάλω το βελονάκι μου στον τελευταίο άριχτο να πλέξω 2 άριχτα μέσα στον ίδιο πόντο. 6, 7. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη σειρά με την αύξηση. Πλέκω αλυσίδα, γυρνάω το πλεκτό για να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά και από εδώ και πέρα θα πλέκουμε από ένα άριχτο σε κάθε πόντο και σε κάθε σειρά θα έχω συνολικά 7 πόντους. Ξεκινώντας από τον πρώτο πόντο, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Συνεχίζω τώρα εκτός βίντεο, όπου σε κάθε σειρά θα έχω συνολικά 7 άριχτα. Μόλις έχω φτάσει το πλεκτό μου στο σημείο που θέλω, θα ανοίξω το βίντεο, θα αναφέρω πόσες σειρές έχω πλέξει επιπλέον και πόσες σειρές έχω συνολικά μέχρι αυτό το σημείο και μετά θα δούμε πώς θα πλέξουμε τις μειώσεις και για αυτό το κομμάτι. Έχω φτάσει το αυτάκι μου στο σημείο που θέλω για να πλέξω τις μειώσεις μου. Έχω πλέξει συνολικά 7 σειρές. Τις 3 που πλέξαμε μαζί και άλλες 4 που έχω πλέξει εκτός βίντεο και όλες έχουν συνολικά 7 άριχτα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την 8η σειρά που θα είναι η πρώτη σειρά μειώσεων. Θα πλέξω αλυσίδα και θα γυρίσω το πλεκτό. Θα κλείσω τους 3 πρώτους πόντους μαζί, ένα άριχτο που θα έχω στη μέση και τους 3 τελευταίους πάλι που θα τους κλείσω μαζί. Οπότε έχουμε πει ότι στον πρώτο πόντο δεν μπαίνουμε ενώ τον μετράμε. Μπαίνω στον δεύτερο, κρατάω τη θηλιά. Μπαίνω στον τρίτο, κρατάω τη θηλιά. Έχω 3 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί σε έναν πόντο. Πλέκω ένα άριχτο στη μέση και θα κλείσω και τους 3 τελευταίους πόντους μαζί. Μπαίνω στον πρώτο, κρατάω τη θηλιά. Μπαίνω στον δεύτερο, κρατάω τη θηλιά. Μπαίνω και στον τρίτο, κρατάω τη θηλιά. Έχω 4 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί. Και θα πάμε τώρα να πλέξουμε την ένατη και τελευταία σειρά του πλεκτού, πλέκοντας μία αλυσίδα και θα κλείσω τους τελευταίους 3 πόντους μαζί. Σε αυτή την περίπτωση θα μπω και στο πρώτο άριχτο. Οπότε, 1, 2, 3. Έχω 4 θηλιές, τις οποίες και θα κλείσω μαζί. Και τώρα, όπως έκανα και στο λευκό κομμάτι, θα πάω και θα πλέξω μία σειρά γύρω-γύρω, πλέκοντας από ένα άριχτο στον πρώτο πόντο από κάθε σειρά. Ξεκινώντας λοιπόν από την αρχή, θα πλέξω μία αλυσίδα, θα γυρίσω το πλεκτό μου στο πλάι και θα μπω από την σειρά που μόλις ολοκλήρωσα, να πλέξω τον πρώτο πόντο. 1. Στην επόμενη σειρά. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8 και η τελευταία μου σειρά, 9. Είχα πλέξει 9 σειρές, άρα έχω και 9 άριχτα πηγαίνοντας προς τα κάτω. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στον ίδιο πόντο που μόλις έπλεξα το τελευταίο άριχτο για να πλέξω άλλο ένα. Και τώρα θα πλέξουμε οριζόντια επάνω στις αλυσίδες, στην αρχική αλυσίδα που πλέξαμε για να ξεκινήσουμε το πλεκτό μας. Στην πρώτη σειρά είχαμε λοιπόν 5 άριχτα, 5 άριχτα θα έχω και τώρα. Το πρώτο άριχτο είναι η αύξηση που έπλεξα στον τελευταίο πόντο. Ξεκινώντας από τον επόμενο, δεν είναι αυτός, αλλά αυτός εδώ, πλέκω το δεύτερο άριχτο. 2, στην επόμενη αλυσίδα. 3, στην επόμενη. 4 και στην τελευταία 5. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στον ίδιο πόντο να πλέξω άλλο ένα άριχτο για να δώσω αύξηση να κάνει καμπύλη για να ξεκινήσω να πηγαίνω προς τα πάνω και θα συνεχίσω να πλέκω από ένα άριχτο σε κάθε πόντο μέχρι να φτάσω στην αρχή πάλι. Οπότε
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ και ο τελευταίος πόντος μέσα εδώ. Εννιά. Βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο άριχτο που έχω πλέξει. Πλέκω βουβό, μία λυσίδα, κόβω αρκετά μακριά την κλωστή μου. Τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Κόβω και αυτήν εδώ την κλωστούλα γιατί καθώς έπλεκα την έχω ασφαλίσει. Και πάμε να πλέξουμε άλλο ένα δεύτερο ίδιο κομμάτι. Και αυτό που θα κάνουμε είναι αυτό, θα κάτσει επάνω εδώ. Πάμε να πλέξουμε λοιπόν και το δεύτερο ρόζ αυτάκι για να είμαστε έτοιμοι να πάμε να συνεχίσουμε με τα λουλούδια. Έχω ολοκληρώσει λοιπόν να πλέκω τα βασικά μέρη για το μονόκερο. Έχω πλέξει το κέρατο, τα αυτάκια, έχω πλέξει τις βλεφαρίδες εδώ πέρα. Έχω μαζέψει λίγο τις κλωστές μου για να μην μου μπλεχτούν μέχρι να τα συναρμολογήσω επάνω στο πλεκτό. Είμαστε λοιπόν σε αυτό το σημείο. Πάμε τώρα να πλέξουμε λουλούδια. Θέλω να πλέξω τρία λουλούδια. Αυτά που θα προσαρμόσω πάνω στο κέρατο. Και θέλω να είναι λίγο μεγάλα, όχι πάρα πολύ. Στη στολή που είχα φτιάξει στην Αθηνά πέρυσι με το μονόκερο πάλι, νομίζω ότι είχα κάνει λίγο πολύ μεγάλα τα λουλούδια, οπότε αυτή τη φορά θα τα πλέξω λίγο μικρότερα. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Έχω ήδη ξεκινήσει με την αλυσίδα μου και έχω πλέξει συνολικά 42 αλυσίδες. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Θα πάρω κλωστή και θα μετρήσω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 και θα βάλω το βελονάκι μου στην 6η αλυσίδα και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Έχοντας κάνει αυτό, είναι σαν να έχω πλέξει. Οι 3 πρώτες αλυσίδες είναι το πρώτο μου ποδαράκι, οι επόμενες 2 είναι το κενό με 2 αλυσίδες και η έκτη είναι το ποδαράκι που μόλις έπλεξα. Παίρνω κλωστή, αφήνω 2 αλυσίδες, 1, 2, μπαίνω στην τρίτη και πλέκω. Ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Παίρνω κλωστή και συνεχίζω. Αφήνω 2 αλυσίδες, 1, 2, μπαίνω στην τρίτη αλυσίδα και πλέκω πάλι το V. Ένα ποδαράκι, 2 αλυσίδες και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Και συνεχίζω έτσι μέχρι να έχω ολοκληρώσει όλη τη σειρά. Πάντα πλέκω μέσα στην τρίτη αλυσίδα, 1, 2, 3, όπου πλέκω ποδαράκι, 2 αλυσίδες και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. Όταν έχω φτάσει, στον τελευταίο πόντο της σειράς, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ολοκληρώσα την πρώτη σειρά και οι πόντοι βγαίνουν ακριβώς να πλέξω και ένα V μέσα και στην τελευταία αλυσίδα. Και το πλεκτό μου σε αυτό το σημείο είναι έτσι. Έχει αρχίσει και κάνει μπούκλα γιατί ουσιαστικά πλέκοντας ποδαράκι, 2 αλυσίδες ποδαράκι στον ίδιο πόντο, είναι σαν να έχουμε πλέξει αύξηση. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την δεύτερη σειρά, όπου θα γυρίσω το πλεκτό χωρίς να πλέξω αλυσίδα. Θα βάλω το βελονάκι μέσα στο πρώτο ποδαράκι και θα πλέξω βουβό. Θα βάλω το βελονάκι κάτω από το κενό με 2 αλυσίδες και θα πλέξω πάλι βουβό. Θα πλέξω 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι. Θα πλέξω άλλο ένα ποδαράκι κάτω από το κενό με 2 αλυσίδες, 2 αλυσίδες στον αέρα και 2 ποδαράκια κάτω από το ίδιο κενό. 1, 2. Συνεχίζω. Πάω απευθείας στο επόμενο κενό με 2 αλυσίδες. Βάζω το βελονάκι από κάτω και πλέκω 2 ποδαράκια, 1, 2
δύο αλυσίδες στον αέρα και άλλα δύο ποδαράκια κάτω από το ίδιο κενό. Ένα. Δύο. Και έχω αυτό το αποτέλεσμα, οπότε πάω κάτω από κάθε κενό με δύο αλυσίδες και πλέκω δύο ποδαράκια, δύο αλυσίδες, δύο ποδαράκια. Δύο ποδαράκια, δύο αλυσίδες, δύο ποδαράκια, μέχρι το τέλος της σειράς, εδώ στο τελευταίο κενό, εδώ που ξεκινήσαμε το πλεκτό μας, κάτω από εδώ, που είναι το τελευταίο κενό, θα πλέξω και εδώ δύο ποδαράκια, δύο αλυσίδες, δύο ποδαράκια. Όταν έχω τελειώσει, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Ολοκληρώσω να πλέκω και την δεύτερη σειρά του πλεκτού, του λουλουδιού και έχω αυτό το αποτέλεσμα σε αυτό το σημείο. Και ο λόγος που μου κάνει μπούκλα είναι επειδή πλέκω αυξήσεις. Αυτό που θα κάνουμε τώρα, ξεκινώντας την τρίτη και τελευταία σειρά, θα γυρίσω πάλι το πλεκτό χωρίς να πλέξω κάποια αλυσίδα ή οτιδήποτε. Θα βάλω το βελονάκι μου στον πρώτο πόντο και θα πλέξω βουβό. Στον δεύτερο πόντο και θα πλέξω βουβό. Θα βάλω το βελονάκι μου κάτω από το κενό με δύο αλυσίδες και θα πλέξω βουβό. Και τώρα θα ξεκινήσω να πλέκω για το λουλούδι μου. Θα πλέξω τρεις αλυσίδες οι οποίες αντιστοιχούν στο πρώτο ποδαράκι και θέλω τώρα κάτω από κάθε κενό με δύο αλυσίδες να έχω συνολικά 7 ποδαράκια. Το πρώτο είναι οι τρεις αλυσίδες, άρα πλέκω 6 ακόμα. Οπότε, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τώρα θα πάω ανάμεσα από τα δύο σετ με δύο ποδαράκια που χωρίζει το ένα V με το άλλο, ακριβώς εδώ στη μέση, θα βάζω το βελονάκι μου και θα πλέκω ένα άριχτο. Οπότε πάντα μετά από τα 7 μου ποδαράκια, θα αφήνω δηλαδή τους δύο πόντους, τα 1-2 ποδαράκια και ακριβώς από κάτω θα βάζω το βελονάκι μου και θα πλέκω άριχτο. Και μετά θα πηγαίνω απευθείας στο επόμενο κενό με δύο αλυσίδες και θα πλέκω 7 ποδαράκια. 1 2 3 4 5, 6, 7 ποδαράκια πάλι. Αφήνω τα δύο ποδαράκια 1-2, ακριβώς από κάτω ανάμεσα από τα δύο σετ εδώ πέρα βάζω το βελονάκι και πλέκω άριχτο. Και έχω αυτό εδώ σαν αποτέλεσμα. Συνεχίζω να πλέκω 7 ποδαράκια κάτω από κάθε κενό με δύο αλυσίδες. Όταν θα έχω πλέξει μέσα και στο τελευταίο κενό, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε το... Συγγνώμη, θα ανοίξω για να δούμε πώς θα ολοκληρώσουμε το λουλουδάκι μας. Έχω ολοκληρώσει να πλέκω το λουλούδι. Αυτό εδώ έχω σαν αποτέλεσμα, γιατί συνεχίζω και πλέκω αυξήσεις και σε αυτή τη σειρά. Έχω πλέξει λοιπόν από 7 ποδαράκια μέσα σε κάθε κενό από 2 αλυσίδες. Και μετά από το τελευταίο ποδαράκι θα πλέξω μία αλυσίδα. Κόβω την κλωστή αρκετά μακριά γιατί θα τη χρησιμοποιήσω να ράψω το λουλούδι, αλλά και για να το προσαρμόσω πάνω στο πλεκτό μετά. Τραβάω τη θηλιά και σφίγγω. Τώρα, αυτό που θα κάνω, θα χρησιμοποιήσω τις καμπύλες που έχει το λουλουδάκι μου και θα ξεκινήσω από την άκρη, όχι αυτήν εδώ που έχω τελειώσει, αλλά από την άλλη άκρη. Θα το βάλω στο δάχτυλό μου και θα πάω και θα το γυρίσω γύρω-γύρω, δηλαδή οι σειρές με το βε που έχω πλέξει με έχουν βοηθήσει για να τυλίξω το λουλούδι μου σωστά τη μία σειρά επάνω στην άλλη. Τυλίγω λοιπόν γύρω-γύρω από το δάχτυλό μου με πολύ προσοχή η μία σειρά να πηγαίνει πάνω από την άλλη έτσι. Δηλαδή δεν θέλω να πάω έτσι και μετά να το ανεβάσω πάνω εδώ. Θέλω να το τυλίγω γύρω-γύρω όμορφα. Και έχω αυτό εδώ σαν αποτέλεσμα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο λουλουδάκι δημιουργήσαμε. Τώρα το κρατάω εδώ στο κέντρο έτσι όπως είναι
και θα πάρω με τη βελόνα μου, θα πάρω τη βελόνα μου, θα βάλω την κλωστή μέσα και θα πάω και θα ράψω γύρω 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 για να ασφαλίσω το λουλούδι να μείνει σε αυτή τη θέση. Και ο τρόπος που περνάω τη βελόνα πάντα καθώς ράβω είναι μέσα από τα κενά εδώ, από τη μία μεριά μέχρι την άλλη, ράβω εδώ που έχω κάνει την πλέξη V. Εδώ λοιπόν που έχω κάνει την πλέξη V ράβω έτσι, γύρω 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 ράβω και μπαίνω μέσα εδώ. Και ράβεται πολύ πολύ όμορφο το λουλουδάκι μου και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θέλω να πλέξω δύο ακόμα λουλούδια, θα πλέξω και ένα κίτρινο και ένα μπλε και όταν έχω τελειώσει θα ανοίξω για να δούμε πώς θα τα συναρμολογήσουμε όλα αυτά επάνω στο φόρεμά μας και μετά μας έχει μείνει να πλέξουμε και το μεγάλο κέρατο που θα προσαρμόσουμε πάνω στην κουκούλα.